Ναι, αυτή τη στιγμή πήγαμε, τώρα αυτή την ώρα με πετυχαίνετε στο κέντρο υγείας Μυρών. Είχαμε πάει στο Τιμπάκι, από εκεί ήρθαμε τώρα, στο Πολυδύναμο, ήρθε και ο Δήμαρχος ο κύριος Αρμουτάκης και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Και είναι τελειωμένο, δηλαδή είναι, όταν λέμε τελειωμένο, τελειωμένο. Σκεφτείτε ότι έχει ρεύμα, το καλοριφέρ, έχει νερό, έχει τηλέφωνο, τα πάντα έχουν συνδεθεί, το ίντερνετ δεν έχει συνδεθεί όλα. Έχει καθαριστεί πεντακάθαρο. Ο αύριος χώρος τώρα είναι όμως, επειδή καθυστέρησε και είναι με άλλη δημοπρασία που μας καθυστερεί το μήνα αυτό. Μάλιστα. Ελπίζω όμως ότι τέλος του μήνα θα έχει τελειώσει και ο αύριος χώρος. Διαδικασία, γιατί δουλεύει ο εργολάβος πυρετοδός, τον παρακάλεσα. Ήταν και ένας από τους λόγους τις τελευταίες μέρες που βρίσκομαι στο τιμόνι της ΔΥΠΕ και είναι ο συναισθηματικός σύνδεσμος με το Τιμπάκι και τους μοίρες που ήμουν εδώ γέννημα θρέμα της περιοχής. Ιδιαιτερότητα, επιτρέψτε μου, συγχωρήσετε. Σε ό,τι έχει να κάνει με μηχανήματα, ανθρώπινο προσωπικό, δηλαδή ό,τι είναι απαραίτητο, ναι, προκειμένου όλα να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής, ναι, θέλουμε να μας πείτε. Δηλαδή, και ναι. Βέβαια, μισό λεπτό, περιμένετε κύριε Γρηγοράκη. Και βέβαια, με το που ανοίγει τις πόρτες του, εάν θα έχει την δυνατότητα να καλύπτει όλα τα περιστατικά από την περιοχή ή αν θα υπάρχουν εξειδικευμένα περιστατικά τα οποία θα πρέπει να παραπέμπονται ειδικές κατηγορίες, εν πάση περιπτώσει ατυχήματα, ασθενείς, τα οποία θα πρέπει να παραπέμπονται και πάλι με τον γνωστό τρόπο στα νοσοκομεία. Κοιτάξτε, το περιφερειακό πολυδύναμο Τιμπακίου είναι μεν ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο που κατασκευάσαμε σε χρόνο ρεκόρ, σε 12 μήνες το τελειώσαμε. Μάλιστα, πότε βάλαμε το θεμέλιο λίθο, αλλά δεν πάβει να είναι προσαρμοσμένο και κομμάτι του Κέντρου Υγείας Μυρών. Άρα λοιπόν διοικείται από το Κέντρο Υγείας Μυρών, που είναι στην ευρύτερη γκάμα των ιατρίων που έχει το Κέντρο Υγείας, γι' αυτό είμαι και εδώ πέρα τώρα, που η στελέχωσή του προβλέπεται να γίνει άμεσα μόλις φτιαχτεί ο αύριος χώρος που βάλαμε σε ένα μήνα περίπου, θα γίνουν και τα επίσημα εγγένεια. Θα έρθει τότε και ο κύριος Περιφερειάρχης, θα είναι απόδειξης. Μάλιστα, αυτό το πράγμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ότι ήδη έχω κάνει πρόβλεψη για τους γιατρούς και έχω συνοηθεί με την κυρία Τσιχαλά που θα πάνε και τους νοσηλεύτερες να στελεχώσουν το πολυδύναμο. Και σας λέω δε ότι παρακάλεσα και τον κύριο Οικουμενίδη, τον Νίκο, ο οποίος είναι ο νέος διπεάρχης που θα αναλάβει όταν τελειώσουν οι διαδικασίες από τη Βουλή και από το ΦΕΚ τη θέση στη δική μου, και είναι μαζί μου και τον ευχαριστώ μάλιστα γι' αυτό, διότι τον παρακάλεσα να είναι μαζί μου να δει από κοντά το πώς που έχει φτάσει το πολυδύναμο, και επειδή και τα εγγένεια θέμα λίγο ημερών, εγώ το είπα να τα κάνουμε και θα τα κάνουμε και μαζί και να αρχίσει να δουλεύει άμεσα, διότι προσέξτε πολύ, αυτό το ερώτημα που μου θέσατε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πιάνει μια περιοχή η οποία φτάνει μέχρι τα σύνορα της Ρεθύμνης, από Αγία Γαλήνη, Μέλαμπες, Κόκκινο Πύργο, Μάταλα, τουριστικές περιοχές, και ένα κομμάτι ημιορεινής περιοχής που είναι το χωριό μου, η Βόρη, και φτάνει μέχρι τις Χαμάρες. Άρα είναι και δεκάδες τα περιστατικά τα οποία καλείται να καλύψει. Βεβαίως, και θα είναι σε συνεννόηση, σε επαφή με το Κέντρο Υγείας. Ευτυχώς ο δρόμος είναι πάρα πολύ κοντά, Μύρες Τιμπάκι. Είναι πάρα πολύ καλός ο δρόμος και θα είναι υπό τη διεύθυνση, την ενιαία διεύθυνση της διευθύντριας της κυρίας Τσιχαλά που έχει το Κέντρο Υγείας της Μύρες, και θα ρυθμίσουν, θα διευκολυνθούν και θα ανακουφιστούν πάρα πολύ, και το είχε ανάγκη η περιοχή, διότι το κτίριο που είναι το Κέντρο Υγείας Μυρών δυστυχώς δεν είναι καθόλου σε καλή κατάσταση. Μάλιστα.